Τελικά φτιάξαμε όλα τα γιδόστρατα της Ελλάδας και η βασική κόμβη Κόρινθος Πάτρα, Πάτρα Πύργος, εμείνανε να επισκευάζουμε, να ξαναλέμε τα ίδια και. Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε την ζωή του στην Πατρών Πύργου σε ένα τραγικό θανατηφόρο δυστύχημα που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ένα από τα χειρότερα των τελευταίων ετών. Στην Πατρών Πύργου, στην δεύτερη εθνική οδό Καρμανιόλα της Δυτικής Ελλάδος. Ο δρόμος βρίσκεται σε πραγματικά τραγική κατάσταση και φυσικά δεν πλήρει τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε για εθνική οδός. Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, με βλέπετε στα μέσα να μιλάω για αυτό το δρόμο, κλείνοντας 20 χρόνια για αυτό το θέμα, γιατί είχα πει παλιότερα, δεν θα ξαναμιλήσω για αυτό το θέμα. Εγέρασα πλέον και μιλάμε για το αίμα, για το θάνατο που σκορπάει ο δρόμος αυτός, για να βρισκόμαστε εμείς στην επικαιρότητα, γιατί δεν βλέπω άλλο αποτέλεσμα, γιατί δεν συγκλετίστηκε κανένας, γιατί δεν συγκινήθηκε κανένας. Και είναι ντροπή αυτό που γίνεται και ντροπή και εγώ που βγαίνω. Για να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή μεταξύ μας. Ζούμε στη Δυτική Ελλάδα με το Παγκόσμιο Κέντρο Πολιτισμού. Παγκόσμια κοιτίδα πολιτισμού είναι η αρχαία Ολυμπία. Και οι πάντες με τόσα εκατομμύρια επισκέπτες, τουρίστες, χώρια μας τους ντόπιους και διερχόμεθα από αυτό το δρόμο. Ένα δρόμο λεμιτόμο, ένα δρόμο που ουσιαστικά οι αυλές των σπιτιών είναι ο δρόμος. Αν δείτε στα χωριά τα δικά μου. Και κάτω Γομοστό, Ράχη, τα υπόλοιπα, θα δείτε στα Μποντέικα, η αυλή του καφενείου που καθόμαστε είναι μπροστά στον δρόμο. Οι φωνές διαμαρτυρίας για την άμεση ανακατασκευή της πληθαίνουν. Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Σαφώς ένα τροχαίο πρώτα φταίει ο άνθρωπος. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε τέτοιες ατέλειες του δρόμου που τον καθιστούν λίγο επικίνδυνο. Γιατί δεν γίνεται αυτό στην Εγνατία οδό. Λένε πολλοί ότι η τμηματική δημοπράτηση τώρα το δυσιαρέει. Παραμύθια είναι αυτά. Δεν φταίει η τμηματική δημοπράτηση. Φταίει ότι το έργο ήταν στον αέρα, ότι έχει απενταχθεί, έφυγε από το ολοκληρωμένο, μπαίνει μόνο του και δεν έχει ακόμα ούτε πηγή χρηματοδότηση. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προχωρά σε παρεμβάσεις. Μπαίνει ζήτημα λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, επίσπευση των διαδικασιών για να τελειώνει το παραμύθι με τον επικίνδυνο αυτόν δρόμο. Αν με ρωτούσατε, καλό θα ήταν να έχει γίνει χθες αυτή, να έχει ολοκληρωθεί. Αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα. Πραγματικότητα λοιπόν έχει δύο όψεις. Δύο κατευθύνσεις. Μία είναι να μπορέσουμε μέχρι ότου υπάρξει η ανακατασκευή, ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, θα εξυπηρετείται η περιοχή από το ήδη υπάρχον εθνικό οδικό δίκτυο. Το οποίο οφείλουμε να το έχουμε συντηρημένο και πρέπει μέσα στην την οικονομική κρίση που βρισκόμαστε, γιατί τα κονδύλια δεν είναι άπειρα, να μελετήσουμε την τοποθέτηση ή την παρέμβαση που κάνουμε σε κάθε πλευρά του δρόμου. Πρώτον, να το κρατούμε αξιόπιστο. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχουν δηλαδή τα χρήματα που θα μπορούσαμε να δώσουμε οριστικές λύσεις. Τουλάχιστον να το κρατάμε σε μια ικανοποιητική κατάσταση παρέχοντας οδική ασφάλεια στους πολίτες. Το δεύτερο είναι ο στρατηγικός στόχος της ανακατασκευής πραγματικά αυτού του άξονα. Σας είπα και στην αρχή ότι αυτό είναι έργο πρώτης προτεραιότητας για την περιφέρεια. Δυστυχώς όμως οι παρεμβάσεις δεν αρκούν. Εδώ και τώρα θα πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες, εδώ και τώρα θα πρέπει να κατασκευαστεί ένας δρόμος που θα παρέχει ασφάλεια στους οδηγούς. Εδώ και τώρα πρέπει να σταματήσει να μακραίνει ο κατάλογος των νεκρών. Αν νομίζουμε ότι αυτός ο δρόμος είναι διεθνών προδιαγραφών ή μπορεί να εξυπηρετήσει αυτόν τον φόρτο της κίνησης και τον κυκλοφοριακό, είμαστε μακριά ανοιχτωμένοι και θα συνεχίσουμε να θρηνούμε θύματα. Ο δρόμος αυτός κατεπηγόντως εδώ και τώρα πρέπει να γίνει καινούριος, σύγχρονος, κλειστός αυτοκινητόδρομος.